Να δούμε τώρα και την υπόθεση με το γεροκομείο, αυτό το γεροκομείο κολαστήριο, όπως το έχουμε ονομάσει. Και εντάξει, η αλήθεια δεν το λέμε εμείς, το λένε όλες οι εκθέσεις αυτοψίας που έχουν γίνει. Ασφαλώς. Και η απορία όλων ήταν πώς ήταν αυτό το πράγμα ανοιχτό όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Με όλες αυτές τις παρατυπίες, άδεια δεν είχε. Στους ελέγχους υπάλληλοι δεν ξέρω αν υπήρχαν. Οι άνθρωποι μέσα εκεί ζούσαν μια πραγματική κόλαση. Ατιμέλητη, άπλητη, μυνιστική, εξαφανισμένη, άλλη. Και πόσα άλλα δεν ξέρουμε ενδεχομένως. Και από το 19 έχει μπει στο στόχαστρο των αρχών, έχει αποκλειστικές πληροφορίες η Γεωργία και μπορούμε να δούμε και μια κάρτα συγκεκριμένη για να καταλάβεις ότι 3 χρόνια και λειτουργούσε παράνομα. Πάμε να μας τα πει. Λοιπόν, τα στοιχεία που έρχονται στο φως πραγματικά για αυτή την υπόθεση του γεροκομείου στον Κορυδαλό προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Τι ακριβώς έχει γίνει? Η περιφέρεια έκανε απανωτούς ελέγχους, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, από το Σεπτέμβριο του 2019. Ξεκίνησε με φνίδιους ελέγχους. Έστελνε όλες τις υπηρεσίες, την κοινωνική σύμβουλο, ακόμα και το υγειονομικό. Τα πάντα. Λίγο καιρό μετά. Στην επόμενη κάρτα που θα δούμε, εκδόθηκε απόφαση για σφράγισμα του γεροκομείου. Μάιος 19, έτσι. Ο ιδιοκτήτης όμως δεν συμμορφωνόταν μετά τους απανωτούς ελέγχους, τις αυτοψίες, τα κλιμάκια της περιφέρειας. Ύστερα, το καλοκαίρι του 19 είχαμε αιτήσεις για διακοπή. Κάτσε, αυτό πώς το κατάφερνε, δηλαδή με επίσημη απόφαση. Προσέφευγε στο εφετείο. Προσέφευγε στο εφετείο. Και έπαιρνε αναστολές. Αν δείτε, πραγματικά τα χέρια, τα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας προκαλούν αμηχανία, διότι επί 3 χρόνια βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών και πραγματικά δεν συμμορφωνόταν. Ύστερα από τους ευνίδιους ελέγχους, κάθε 2 μήνες η περιφέρεια με κλιμάκια βρισκόταν στο σημείο. Να πούμε πως ο ιδιοκτήτης απέφευγε στο να βγάλει άδεια ή να κάνει κάποια άλλη ενέργεια, διότι έκανε αίτηση θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας σημαίνει ότι όταν κάποιου τα συμφέροντα φύγονται, μπορεί να προσφύγει στην... Εδώ Φεβρουάριος του 20, επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ. Επίσης, είχαν βρει να του επιβάλλουν τα υψηλότερα πρόστιμα. Φανταστείτε πως μέσα σε 3 χρόνια του επέβαλαν πρόστιμα αξίας 370.000 ευρώ. 7 αρνητικοί έλεγχοι για τη δομή τον Ιανουάριο. Απρίλιος 2022, ενημέρωση αρχών για αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτος. Και αυτό επαναλαμβάνεται, να ξέρετε. Και εδώ στο κάθε τέλος, 2 μήνες. Για να δούμε και την τελευταία. Αυτή είναι η τελευταία, έτσι. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά λειτουργούσε κανονικά μέχρι και πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αλλά εδώ κάτι στραβά πήγαινε. Εδώ γίνεται να έχουν γίνει όλοι αυτοί οι έλεγχοι, να έχουν επιστοποιηθεί, να του έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα πρόστιμα και να μην μπορεί κάποιος να τον τεινάξει στον αέρα ουσιαστικά, γιατί ήταν παράνομος, το αποδεχόταν τα παράνομος, απλά κέρδιζε χρόνο. Και λέμε αυτά, αλλά μέσα είχε κόσμο, έτσι. Είχε κόσμο, είχε... Είχε ανθρώπους που φιλοξενούνταν και δίνανε και κάθε μήνα... Και τη σύνταξη την έπαιρνε σίγουρα αυτός. Ακριβώς, και οι πληροφορίες μας λένε πως το ποσό που κατέβαλαν οι συγγενείς των ηλικιωμένων ή μέσω των συντάξεων ήταν γύρω στα 800 ευρώ. Δεν είναι μικρό ποσό. Όχι βέβαια. Όχι, λοιπόν, μόλι τη σύνταξη του έπαιρνε. Σου μιλάει ένα συγγενής, έτσι, άνθρωπο που ήταν μέσα στο γεροκομείο. Που είχε μέσα τον άνθρωπό του και πραγματικά η μαρτυρία είναι αποκαλυπτική για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ο ιδιοκτήτης. Πάμε να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Εκμεταλλευόταν ακόμα και τον ίδιο του τον πατέρα. Είχε βάλει στο ίδρυμα τον πατέρα του και πληρωνόταν τα διπλάσια λεφτά από ό,τι έπαιρνε σε μη συγγενικά πρόσωπα. Ούτε καν φαΐ δεν είχε να φάει. Φέρνανε φαΐ από το σπίτι τους. Ακόμα και το πιο μηδαμινό πράγμα, μια κρέμα, τη ζήταγε από τους συγγενείς. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου τις υπέγραφε πάντα ο ίδιος. Ποτέ δεν ήξερε κανένας από τι πέθανε ο άνθρωπός του. Ό,τι πόρισμα έβαζε εκείνος, το έγραφε. Αν δείτε όλες τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, είναι υπογεγραμμένες από τον ίδιο. Χωριά ότι στο ίδρυμα μέσα ήταν ένα ίδρυμα για 40 άτομα και ήταν 60. Και τα μισά δήλωτα. Εσείς βρεθήκατε σε αυτό το ίδρυμα. Τι ακριβώς ήταν τα μάτια σας? Εγώ βρέθηκα εκεί γιατί είχα συγγενή μου μέσα. Και πήγαινα εκεί και έβλεπα άτομα να τρώνε ξύλο με άνοια, να μην συντίζονται σωστά, υπεράριθμοι να κοιμούνται ακόμα και στο νεκροθάλαμο μέσα. Τους κατέβαζε κάτω μετά, όταν έκλεινε το επισκεπτήριο, έφευγε. Τους κατέβαζε κάτω να δούμε και τους έβαζε ράτζα κάτω στο υπόγειο και κοιμόντουσαν εκεί άνθρωποι.
που το ψυχοφάρμακο πήγαινε αβέρτα μέσα εκεί. Ήμουνα μπροστά, να πούμε, και σε κάποια στιγμή που έκανε ένα συγγενής φασαρία και του είπε: έπεσε, τι να σου κάνω, εγώ έπεσε και χτύπησε. Όταν ένας άνθρωπος πέθαινε και ήταν, να πούμε, κοντά στο τέλος του μήνα, τον κράταγε πεθαμένο μέχρι να αλλάξει ο μήνας, να πάρει το μίσθωμα και μετά τον εμφάνιζε. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ο κύριος Στέλιος Πορσαλίκας, είναι μαζί μας. Τα έχουμε ξαναπεί δυστυχώς και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Προσπαθούμε λίγο να το προσεγγίσουμε με τη λογική. Και δυστυχώς κάπου σταματάει και η λογική. Ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ είμαι θυμωμένος πάρα πολύ με αυτά που ακούω. Και εγώ είμαι θυμωμένος, κύριε Πορσαλίκα. Άκουσα τον άνθρωπο αυτό τώρα, τη μαρτυρία του, να λέει ότι ο ιδιοκτήτης εκμεταλλευόταν ακόμα και τον ίδιο τον πατέρα. Οπότε φανταστείτε τι μπορεί να έκανε στους άλλους που δεν τους γνώριζε καν. Κύριε Πορσαλίκα, εντάξει. Καταρχάς, το ρεπορτάζ καταλαβαίνουμε ότι ο ιδιοκτήτης ήταν γιατρός. Ασφαλώς. Προφανώς. Αυτός ο γιατρός έχει όνομα. Αυτός ο γιατρός έχει κάνει μοναδικό πράγματα στην ιστορία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων τα τελευταία 60 χρόνια. Έχει καταγγελίες από γείτονες, από εργαζόμενους, από συγγενείς, από τροφίμους, από εκθέσεις περιφέρειας, από εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη. Εάν δεν ήταν οι δημοσιογράφοι και ο συνήγορος του πολίτη, εγώ δεν θα ήξερα αυτή τη μονάδα. Και εσείς δεν θα την ξέρατε. Ναι, αυτό είναι το τρομακτικό, όμως, καλά μου, κύριε Πρωσάλικα. Αυτό είναι το τρομακτικό, ότι πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί. Δηλαδή, τι ακριβώς άλλο πρέπει να γίνει. Πώς είναι τι δυνατόν. Άλλο πρέπει. Κάποιοι, ακριβώς, πρέπει να γίνει έναυσμα αυτή η ιστορία να μην ξαναγίνει. Γιατί υφιστάμεθα βία η συκοφάντηση, ο κλάδος, για κάποιους πραγματικά παραβάτες, να μην πω πιο βαριές εκφράσεις. Εμείς πήραμε απόφαση να στηρίξουμε την πολιτεία, θα παρουσιαστούμε σαν πολιτική αγωγή. Έχουμε θυχθεί, έχουμε ηθική βλάβη από αυτή την ιστορία. Όποτε φτάσει στο ακροατήριο, θα είμαστε στο πλευρό αυτή τη ιστορία. Ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και την κουβεντιάζουμε τώρα έτσι παρέα, αδυνατεί να καταλάβει αν υπάρχει νόμος που προστατεύει έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος παραβατεί κάθε μέρα. Κάθε μέρα επί σειρά ετών. Δεν υπάρχει νόμος που τον προστατεύει. Πώς καταφέρνει αυτός τύπος και ξεκλειστρούσε. Και ο ιατρικός σύλλογος να παρέμβει. Γιατί σε μία άλλη συνέντευξη, πάλι φόρτωσα τώρα που άκουσα αυτά, βγήκε μια κυρία που φιλοξενείται εκεί και είπε ότι την απείλησε ότι θα την κάνει φυτό με μια ένεση. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοια πράγματα. Ο γιατρός ιδιοκτήτης του κολαστηρίου. Ο γιατρός ιδιοκτήτης. Της λέει σκάσε γιατί θα σου κάνω καμιά ένεση και δεν θα ξαναμιλήσεις. Εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιο κενό, κύριε Πρωσαλίκα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιο κενό δυστυχώς στις υπηρεσίες. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Διότι και εσείς δίκιο έχετε και η περιφέρεια δίκιο έχει και όλοι δίκιο έχουν. Αλλά όταν λειτουργεί τρία χρόνια έτσι, υπάρχει κάποιο κενό φοβερό, ένα πρόβλημα σοβαρό εδώ πέρα. Ακριβώς αυτό λέω. Ότι μέχρι τώρα λέγαμε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Και έρχεται η υπόθεση Κορυδαλλού και αποδεικνύει το αντίθετο. Ότι όχι μόνο γίνονται έλεγχοι, αλλά απλώς δεν γίνονται εκτελεστοί οι έλεγχοι. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι τόσους πολλούς ελέγχους κανένας κλάδος επαγγελματικός δεν έχει όσο έχουμε εμείς. Ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει. Άστε. Και μετά την άλλη κατάπτυστη περίπτωση των Χανίων, κάθε εβδομάδα μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Μπαίνει η Αρχή Διαφάνειας, μπαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έρχονται οι επιθεωρητές υγείας, έρχεται η Περιφέρεια. Όλα αυτά μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό. Και αντί να μάθουμε γιατί δεν θα ξαναγίνει, χρειάζεται Άστε. Συνεργασία, αγαπητοί. Ναι, εντάξει, συνεργασία αλλά πραγματικά να μην ξαναγίνουν αυτά τα έσχη. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα, γιατί αυτονόητα λέμε. Αλλά από την άλλη, να πούμε και κάποια πράγματα, ότι εγώ δεν το χωράει το μυαλό μου ότι υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα που έχουν τους ανθρώπους τους σε τέτοιες μονάδες και δεν ενδιαφέρονται καν. Τους πάνε και τους παρκάρουν κανονικά εκεί και τους ξεχνάνε. Η αιτία είναι που η κυρία που έκανε το ρεπορτάζ είπε κάτι. Πω, δίνουν 800 ευρώ. Ακριβώς εκεί είναι το αντίθετο θέμα. Με 800 ευρώ έχουμε ελπίδες και απέτηση ότι μπορεί δηλαδή με λιγότερο από 30 ευρώ την ημέρα ναι. πραγματικά να έχεις πρόνοια στη χώρα. Ακούστε, δεν γίνεται τα μέτρα αυτά για να έχεις το κατάλληλο προσωπικό συντηρημένες στις δομές σου και να βγαίνει, δεν βγαίνουν με αυτά τα χρήματα. Γιατί ζαχαρώνουμε το χάπι για να ακούει ο κόσμος ότι από πολλά λεφτά δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά. Πρέπει να βοηθηθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μάλιστα. Δεν φτάνουν. Λοιπόν, βρίσκουν αυτές τις δομές με 800 ευρώ και κάνουν αυτά τα έσχη. Είστε σαφείς, θα το παρακολουθούμε το θέμα και αν χρειαστεί θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί είναι μια εξοργιστική υπόθεση. Το λιγότερο, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.